Λοιπόν, εμείς λέμε το εξής απλό. Υπάρχει μια συλλογική σύμβαση εργασίας, η αναπλήρωση του μισθού να κηρυχτεί υποχρεωτική, η αναπλήρωση του μισθού να γίνει στο ύψος της κλαδικής σύμβασης εργασίας, να σταματήσει η εργαζόμενη, να σταματήσει η κυβέρνηση να βλέπει τους εργαζόμενους και στον επιστημισμό και στον τουρισμό ως εποχικά ανέργους. Δεν είμαστε εποχικά ανέργοι. Είμαστε εποχικά εργαζόμενοι που τελούμε υπό αναστολή σύμβασης κατόπιν διοικητικής εντολής της κυβέρνησης. Η επιλογή που έχει κάνει η κυβέρνηση είναι ακριβώς την αντίθετη κατεύθυνση. Την κατεύθυνση να ελαστικοποιηθούν οι μορφές εργασίας, να επιδοτηθούν το 60% της διαφοράς μεταξύ μισθού ελαστικής μορφής απασχόλησης και ονομαστικού μισθού και ο εργοδότης να καταβάλει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών επί του ονομαστικού μισθού. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν στηρίζει ούτε εργαζόμενους ούτε εργοδότες. Βέβαια, με τον κύριο Χότζογλου θα διαφωνήσουμε για τη μαύρη και ανασφάλιση στο επίπεδο της εργασίας, δεν της παρούσης, αλλά καλό θα είναι να διαβάσει την έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας που ακριβώς για τα θέματα της ανασφάλισης της εργασίας και της μαύρης απασχόλησης στη χώρα. Μέχρι στιγμής δεν έχει ακριβώς η κυβέρνηση αν ότι θα ανοίξουν εσωτερικοί χώροι στα εστιατόρια και στα καφέ, θα ανοίξουν και τα μπαρ. Δεν αφορά το ένα κομμάτι με το άλλο. Είμαστε εντελώς στον αέρα στο τι θα κάνουμε, δηλαδή τα μαγαζιά αυτά. Δεν ξέρουμε πώς θα κινηθούμε, δεν ξέρουμε αν θα ανοίξουμε, πότε θα ανοίξουμε. Ο κόσμος θέλει να διασκεδάσει, θέλει να βγει να φάει, θέλει να βγει να πιει το ποιοτό του. Ο κόσμος λοιπόν θέλει τις δεξιώσεις που θέλει να κάνει, θέλει να τις πραγματοποιήσει. Αυτό που εμείς περιμένουμε είναι να ακούσουμε από το ελληνικό κράτος πότε και πώς θα ανοίξουμε. Αυτό περιμένουμε. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι. Εσείς για φέτος υπάρχουν ακυρώσεις από τη δική σας εμπειρία στα Χανιά? Ναι. Σας είπα και προηγουμένως ότι για τους μήνες αυτούς που προανέφερα υπάρχουν ακυρώσεις σίγουρα. Δηλαδή για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τα πράγματα είναι καλύτερα. Σίγουρα είναι καλύτερα. Προσέξτε, είναι καλύτερα, σίγουρα είναι καλύτερα. Για τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο οι ακυρώσεις είναι ελάχιστες. Δεν έχουμε πληροφορίες για το ενετικό λιμάνι. Ό,τι ισχύει μέχρι τώρα θα ισχύει και από εδώ και μπρος. Ό,τι υγειονομικούς όρους έχουμε, το ίδιο θα ισχύει και για το ενετικό λιμάνι. Δεν μας έχει ενημερώσει ο Δήμος ότι θα γίνει κάτι το διαφορετικό στο παλιό, στο Βενετσιάνικο Συνεδρικό Λιμάνι. Εντάξει, αυτό που προέχει είναι η προσβασιμότητα. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, διότι υπάρχουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, υπάρχουν η γραμμή των τυφλών που πρέπει να έχουμε κάποια απόσταση από αυτήν και γενικότερα πρέπει να εξετάσουμε όλες τις ιδιαιτερότητες του κέντρου, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι ένα ιστορικό κέντρο το οποίο έχει πάρα πολλά μνημεία και δεν έχουν όλα τα καταστήματα τη δυνατότητα της αξιοποίησης του εξωτερικού χώρου. Mm-hmm. Αυτό που γνωρίζουν είναι ότι από τη μεριά του Δήμου ήδη έχει οριστεί μια επιτροπή εδώ και πάρα πολύ καιρό η οποία καταγράφει, να το πω έτσι, τα σημεία τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν. Οπότε ο κάθε καταστηματάρχης θα μπορεί μαζί με το μηχανικό του να πηγαίνει να κάνει αίτημα για το θέμα του εξωτερικού χώρου και εφόσον του δίνεται η δυνατότητα, να μπορεί μετά σε δεύτερο χρόνο να δει τα πόσα μέτρα μπορεί να αξιοποιήσει και τα υπόλοιπα. Αυτό το αίτημα, κυρία Ντονακάκη, μετά από πόσο καιρό εξετάζεται και δίνεται ένα πόρισμα, μια απόφαση στον καταστηματάρχη? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι αυτό θα γίνει άμεσα, γιατί δεν μας παίρνει και πολύ ο χρόνος να καθυστερούμε. Ήδη πρέπει να τακτοποιηθεί αυτό το κομμάτι.